Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Μάλα Ματεβεκέλη, ο άνθρωπος του ΠΑΟΚ, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που είναι υπεύθυνος και για την επιμόρφωση των ποδοσφαιριστών σε θέματα διαιτησίας. Κύριε Τεβεκέλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Είστε καλά. Και να έχουμε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Πολύ καλά. Ωραία, ναι. Καλή είναι η ευχή. Καλή είναι η ευχή. Ωραία ευχή. Στράτο θυμίζετε. Πριν φτάσουμε σε αυτό για να συζητήσουμε, έχετε κάτι να πείτε για την διαιτησία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, στο μάτς το πρώτο ή για τον Άγγλο διαιτητή, έτσι κάτι ιδιαίτερο να σχολιάσουμε ή στην Ευρώπη δεν... Δεν θα έχουμε να σχολιάσουμε, γιατί όχι μόνο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν συνηθίζει να σχολιάζει διαιτητή που θα κάνει ένα ανθρώπινο λάθος. Άλλα είναι αυτά που σχολιάζονται και σε άλλα πρέπει να στεκόμαστε. Σωστά. Στο πρώτο μάτς έχει καλή διαιτησία το παιχνίδι γενικώς, όπως το είδατε. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή. Έχω μία απορία. Όχι μόνο για την ομάδα μας. Ναι, ναι, γενικά. Καλή, γενικά, βέβαια, ναι. Γιατί άφησε το παιχνίδι, δεν έβγαζε την κάρτα εύκολα, ένθεν και ένθεν, αυτές είναι οι διαιτησίες. Έχω την εντύπωση ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στη συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις υπάρχει οδηγία στους διαιτητές να αφήνουν περισσότερο τις επαφές. Είναι έτσι ή είναι στο μυαλό μου αυτό το πράγμα? Γενικά όταν ένα παιχνίδι το αφήνεις να παίζεται περισσότερο, ναι, πάντα είναι καλύτερο. Εγώ όταν ξεχάσω ένα παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός, ο διαιτητής δεν έβγαλε από 3 κόκκινες από την κάθε ομάδα και όλοι μιλούσαν το βράδυ και την επόμενη μέρα για ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Ναι, άλλο λέω εγώ όμως. Δεν βγαίνει εύκολα η κάρτα. Και δεν πρέπει να βγαίνει. Δεν πρέπει, γιατί να βγαίνει. Όταν βγαίνει εύκολα η πρώτη ειδικά, μετά είναι άστα βράστα. Και έρχεται πολύ εύκολα η δεύτερη. Μάλιστα. Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Πράγματι, εντάξει, δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Και ειδικά για το παρασκήνιο, έτσι. Εντάξει. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κύριε Τεβεκέλη, λένε, λέγεται, γράφεται και διαδίδεται από την ΕΠΟ ότι πλέον έχουν πάρθει σοβαρές αποφάσεις να αλλάξει η κατάσταση και να πάμε στο ισπανικό μοντέλο. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε τι εστί αυτό και γιατί πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για αυτές τις αλλαγές. Πριν πάμε στη θέση του ΠΑΟΚ. Υποτίθεται ότι πάμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε ένα ανεξάρτητο κομμάτι στη διαιτησία. Γιατί έτσι φαίνεται, έτσι, φαινομενικά. Ναι, ναι. Γιατί και ο Ντάλλας φαινομενικά ήταν κάτι το καταπληκτικό. Mm-hmm. Ακόμα πληρώνεται αυτό. Απλά ήρθε, είδε και απήλθε χωρίς να κουμπίσει. Αυτά όλα μένα με αφήνουν λίγο να έχω τις αμφιβολίες μου. Θα το δω στην πράξη και τότε πολύ ευχαρίστω να μιλήσουμε. Το ισπανικό μοντέλο τι είναι ακριβώς? Μια τριανδρία που θα αποτελεί... Μια τριανδρία αποτελείται, ένα άτομο που προτείνεται από τη Super League, ένας από την Ομοσπονδία και ένα πρόσωπο κοινής συνενέσεις των δύο αυτών αρμοδιών οργάνων. Και αυτοί δηλαδή ορίζουν πίνακες, αξιολογούν, κάνουν τα πάντα... Αυτοί κανονικά, αν θέλουμε να μιλάμε για κοσμογονικές αλλαγές που λέει ο κύριος Στράτος, κάνουν τα πάντα. Είναι οι αρχιδιαιτητές, δηλαδή, είναι τρεις αρχιδιαιτητές. Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε τον κύριο Σαραϊδάρη από χθες, έτσι ως εκλεκτό της Λίγκας. Θα ορίσει έναν ΙΕΠΟ, θα ορίσει έναν ΙΕΠΟ και οι δύο αυτοί θα ορίσουν τον τρίτο. Ναι. Καλό ακούγεται, έτσι. Δηλαδή αν θέλουμε να είμαστε λίγο καλοπροαίρετοι, είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, αν θέλουμε να είμαστε καλοπροαίρετοι. Δημητρή, να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις για να πούμε κάτι καταπληκτικό και κάτι καλό. Εγώ δεν θα ξεχάσω, μπήκα στη Βικέλης Γιαννόπουλος, ήταν κάτι όχι καλό, ήταν κάτι καταπληκτικό. Μπορεί να είμαι και εγώ μέσα και να ευλογώ τα γένια μου, ναι, αλλά μας άφησαν να κάνουμε δουλειά και κάναμε δουλειά. Όχι, εγώ δεν μένω στα πρόσωπα. Λέω για τη διαδικασία, για τη διαδικασία που τώρα ακολουθείτε. Είναι πολύ σωστή. Δηλαδή σε σχέση με αυτό που είχαμε, είναι μια πρόοδος. Έτσι μου φαίνεται, ναι, ξέρω εγώ. Έτσι, είναι πρόοδος. Είναι πρόοδος, απλά να το δούμε και στην πράξη. Ναι. Γιατί σας είπα και ο κύριος Ντάλλας πρόοδος ήταν, αλλά δυστυχώς κάναμε βήματα πίσω. Και αν ο κύριος Σαραϊδάρης που προτείνει η Λίγκα αποφασίσει να είναι ο κύριος Βασάρας, τέλος πάντων το τρίτο πρόσωπο που είναι εμπλεκόμενος τώρα σε αυτή την ιστορία, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Θα δούμε, ας το δούμε στην πράξη, μην κάνουμε υποθέσεις. Υποθέσεις δεν κάνουμε, αλλά γνωρίζουμε τις σχέσεις Σαραϊδάρη-Βασάρα, εντάξει. Δεν θέλω, ο Βασάρας δεν θέλει. Είναι ένα αξιόλογο άτομο, είναι ένα άτομο που έχει μια ιστορία στο χώρο
και δεν νομίζω ότι για οτιδήποτε θα κάτσει να χαλάσει αυτό το οποίο έκτισε τόσα χρόνια. Λέτε για το Σαραϊδάρι, Για το Σαραϊδάρι, ναι, και το Βασαρά, γιατί... γιατί μιλάμε μιλάμε για τον Δημήτρη του Σαραϊδάρι. Ο κύριος Σαραϊδάρης μέχρι στιγμή είναι η πρώτη φορά που έτσι εμπλέκεται στο χώρο και θα έχει τόσο μεγάλη ευθύνη. Μα είναι, έχει εδώ και 2 χρόνια μου φαίνεται που σταμάτησε. Ναι. Την ενεργό δάση, 2 ή 3 ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Εσείς έχετε προσωπική γνώμη για το άτομο, για... Ναι. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ ήταν θετικός από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Ψηφίστηκε. Ναι, από τη στιγμή που προτάθηκε το πρόσωπο του Δημήτρη, ναι. Υπάρχει μια διαφορά. Ήταν θετικός γιατί ξέρει την ιστορία του Δημήτρη Σαραϊδάρη και πιστεύει ότι θα τιμήσει το όνομά του και την ιστορία του. Ο ΠΑΟΚ ήταν θετικός για το πρόσωπο και το όνομα ή επειδή τον πρότειναν οι 12 και όποιον και αν πρότειναν οι 12, ο ΠΑΟΚ τον αποδέχονταν. Πιστεύω ότι περισσότερο στάθηκε και στα δύο, και στην πρόταση των 12, αλλά και στο άτομο, ας πούμε, το πρόσωπο που προτάθηκε. Μάλιστα. Πριν πάμε στη θέση του ΠΑΟΚ, κύριε Τεβεκέλη, μισό λεπτό λίγο να ακούσουμε τι ώρα είναι. Μισό λεπτό. Έχουμε στην γραμμή μας πάντα τον κύριο Μάλαμα Τεβεκέλη από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κύριε Τεβεκέλη, τώρα προχωράει αυτή η διαδικασία. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Θυμίζω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω του κύριου Σαββίδη, μέσω στελεχών και εσείς νομίζω, είχατε δηλώσει την άνοιξη ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να κατέβει πλέον σε ένα πρωτάθλημα χωρίς σημαντικές αλλαγές στον χώρο της διαιτησίας. Αυτό που τώρα πάει να γίνει σας καλύπτει? Ναι, μας καλύπτει γιατί φαίνεται ότι θα γίνει αυτό που ζητήσαμε. Ότι θα γίνουν αλλαγές, δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει το πρωτάθλημα αν θα παραμείνει η ίδια η ΚΕΔ, έτσι. Ναι, η ΚΕΔ θα αλλάξει. Ακριβώς. Ωραία, πιστεύω η ΚΕΔ θα αλλάξει. Έχουμε αλλαγές, πάμε προς το καλύτερο. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι θα λειτουργήσουν στο να δούμε καλύτερες διαιτησίες και καλύτερο ποδόσφαιρο. Μισό λεπτό. Αισιοδοξείτε ότι με την ίδια ηγεσία στην ΕΠΟ αυτοί οι άνθρωποι, οι κύριοι, πολύ αξιόλογοι όπως λέτε, θα μείνουν ανεπηρέαστοι για να δουλέψουν? Γιατί εκείνο το θέμα, ο επηρεασμός, οι πιέσεις που θα δεχθούν. Ο Οκτώβριος είναι πολύ κοντά. Ναι, θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Πιστεύω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, όλους θα το συμμαζέψει. Υπάρχει άλλη άποψη που λέει ότι φεύγοντας κάποιοι άνθρωποι, γιατί θα φύγουν, μήπως θέλουν να φανούν εκδικητικοί. Έχω ακούσει και αυτή την άποψη. Εγώ πιστεύω ότι το να είσαι εκδικητικός δεν βολεύει κανέναν. Μόνο καταστροφή κάνει. Και πιστεύω ότι θα πριτανεύσει η λογική και δεν θα υπάρχουν εκδικητικές κινήσεις. Μάλιστα. Εγώ πάντως βλέποντας την επικοινωνία του Παναθηναϊκού χθες διαπίστωσα ότι ένα πολύ επαναστατικό προφίλ από τον Παναθηναϊκό, ότι δεν είναι καλυμμένος από αυτήν την ιστορία ολόκληρη. Αυτά που προτείνει ο Παναθηναϊκός είναι πραγματικά, είναι ουτοπικά? Πρότεινε είναι κάτι? Γενικά αυτά τα που αιωρούνται. Τι έχει προτείνει? Είναι πολύ καλό το ερώτημα, αλλά αυτοί λένε ότι δεν είναι καλυμμένοι από αυτό το πράγμα. Το να φωνάζω απλά για κάτι που δεν μου αρέσει χωρίς να κάνω πρόταση δεν νομίζω να καλύπτει κανέναν. Και ποιος μου λέει ότι αν και αύριο που θα είναι κάτι καλύτερο θα το δεχθεί η ομάδα του Παναθηναϊκού και δεν θα διαμαρτυρηθεί και πάλι. Ναι. Υπήρχε η αίσθηση ότι συμπορεύεστε ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Δεν ισχύει απολύτως αυτό. Βλέπουμε υπάρχουν διαφοροποίησεις σε πολύ σοβαρά θέματα. Άλλο θέμα, το κοινό είναι ο αγώνας στην αλλαγή αυτής της ΕΠΟ. Από εκεί και μετά τα υπόλοιπα θα καθίσουν οι μεγάλοι και θα τα βρουν και θα τα συμφωνήσουν και θα τα πάνε πολύ καλύτερα. Τι περιμένουμε, μια και είστε πιο καλά ενημερωμένος φυσικά, αυτές τις ημέρες είναι να καθοριστούν οι πίνακες, υπάρχουν κάποια τεστ, τι γίνεται τώρα μέσα στον Αύγουστο? Εκτός την... φαίνεται ότι την Πέμπτη ξεκινάνε τα αγωνιστικά τεστ των διαιτών και τα επιβροτικά δίνουν και εξετάζει κλαπτές. Τώρα ξεκινάει και μέσα στον Αύγουστο θα τελειώσουν. Και ποιες επιτροπές θα κάνουν αυτές τις αξιολογήσεις? Θέλω να πιστεύω η καινούργια επιτροπή που δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Άρα σήμερα, αύριο, μεθαύριο... Τα αγωνιστικά τεστ αυτά μπορεί να τα βγάλει αυτή η ΚΕΔ, αλλά τις αξιολογήσεις και τα υπόλοιπα θα τα κάνει το καινούργιο όργανο που δημιουργείται. Καλά, σε έχουμε κανένα να βλέπει τα τεστ, γιατί... Εκτός εάν δημιουργούν αυτή την επιτροπή απλά για να κάνει ορισμούς, που δεν νομίζω. Ναι. Κύριε Τεβεκέλη, αν σας έλεγα ότι ο πίνακας διαιτητών θα παραμείνει ίδιος πάλι για άλλη μια χρονιά, αλλά πλέον θα ηγούνται της Επιτροπής 3 διαφορετικοί άνθρωποι ανεπηρέαστοι, ας πούμε, θα είναι όλα ιδανικά και αισιόδοξα.
Θα ήσταν ικανοποιημένος, δηλαδή θα πιστεύω ότι αυτή όχι. Η διαιτητή. Όχι. Όχι. Όχι, γιατί έχει διαιτητές που εδώ και 5 χρόνια κράζονται, τους κράζει συνέχεια όλη η φιλάθλη Ελλάδα και εξακολουθούν στους ίδιους χώρους. Δεν χρειάζεται δηλαδή ιδιαίτερη γνώση αυτοί οι τρεις που θα πάνε εκεί πάνω, αν θα αποφασίσουν να κάνουν αξιολογήσεις. Δεν χρειάζεται να έχουν ιδιαίτερη γνώση για να ξέρουν ποιοι πρέπει να φύγουν από τους ποιοι. Ποιοι έχουν δώσει δικαιώματα, συνεχόμενα δικαιώματα. Ναι, βέβαια. Πιστεύω τα ξέρει ένας απλός φιλάθλος που απλά παρακολουθεί τηλεόραση, όχι, όχι γήπεδο. Απλά τηλεόραση που παρακολουθεί, ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να φύγουν. Έχετε πληροφορήσεις εσείς για το τι προτίθεται να κάνει η ΕΠΟ, ποιον θα προτείνει η ΕΠΟ? Όχι, δεν υπάρχει καμία εικόνα αυτή τη στιγμή. Καμία εικόνα. Ούτε για το ποιο, ούτε, αλλά ούτε και ποιος θα είναι ο κοινός, ας πούμε, που θα προταθεί από τη Super League. Εντάξει. Αυτό είναι το τρίτο άτομο το οποίο το περιμένουμε. Μεγάλη εγγύηση θα ήταν ο Γιώργος Ομπίκας, έχει όμως ένα σοβαρό πρόβλημα ο ίδιος, οπότε το οποίο δεν τον επιτρέπει, ας πούμε, να ευχείς έργο να ξεπεραστεί μέχρι τότε και να μην μπροστά. Γνωρίζετε μήπως από πού η ΑΕΛ, ο κύριος Κούγιας, πρότεινε τον κύριο Κάκο, και αν υπάρχει ενδεχόμενο να ασχοληθεί ο κύριος Κάκος με την ΚΕΔ? Ο κύριος Κάκος θα έπρεπε να ασχοληθεί με την ΚΕΔ, αλλά σύμφωνα με τον κανονισμό που έχει τελευταία η ΕΠΟ, και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο για τον οποίο τον έκανε αυτόν τον κανονισμό, ναι, είναι ότι για να μπει άνθρωπος στην ΚΕΔ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα χρόνο, ας πούμε, εκτός, να είναι ένα χρόνο τουλάχιστον παρατηρητής διαιτησίας. Αυτό σημαίνει ότι το να αφήνουμε ένα χρόνο έξω να περάσει, ένα χρόνο σαν παρατηρητή διαιτησίας, δηλαδή από την ώρα που θα σταματήσει ένας διαιτητής, θέλει 2 χρόνια. Εμένα αυτό μου θυμίζει ότι κατά κάποιο τρόπο προσπαθώ να αποκλείσω κάποιους ανθρώπους. Φωτογραφικός κανονισμός. Σχεδόν, γιατί όταν από τα 4 ονόματα που υποτίθεται προτάθηκαν, του Κουκουλάκη δεν περπατούσε γιατί είναι ενεργή ήδη, του Τριτσόνη δεν περπατούσε γιατί δεν είχε το χρόνο του παρατηρητή, ο Γιώργος ο Ψυχομάνης, δεν ξέρω, κάτι ακούστηκε ότι δεν είχε κάνει δουλειά, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό, δεν θέλω να κάνω λάθος. Δηλαδή από τα 4 άτομα οδηγούμασταν σε 1-2. Από εκεί και μετά ο Τάσος ο Κάκος ήταν μια προσωπικότητα στον χώρο της διευθυνσίας και δεν υπάρχει λόγος να μένει εκτός. Ναι. Ο Κουκουλάκης και ο Τριτσόνης σταματάνε? Ο Τριτσόνης έχει σταματήσει. Μόλις γίνει τον πίνακα των διεθνών διαιτών, σταμάτησε. Μετά από λίγο καιρό έκανε τελευταίο παιχνίδι, μου φαίνεται, μάλιστα, στην Πέρια ένα παιχνίδι και δήλωσε ότι σταματάει, έχει αποχωρήσει. Ο Κουκουλάκης θέλει να συνεχίσει να παίζει ακόμα. Και καλά κάνει και θέλει να συνεχίσει να παίζει. Είναι άλλωστε και στην ομάδα του Τάστου Σιδηρούλου. Και επιτέχει σε παιχνίδι Champions League. Τα όλα του δίνουν γνώσεις και εμπειρία. Άρα με λίγα λόγια αισιοδοξείτε, για παράδειγμα να πω ότι ο κύριος Σιδηρόπουλος, που είναι πράγματι ο κορυφαίος διαιτητής, θα σφυρίζει στα πιο δύσκολα παιχνίδια και θα βλέπουμε τον παπά να παίζει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, για παράδειγμα. Είναι και αυτό. Είναι το κορυφαίο παράδειγμα τώρα, τι να πούμε. Θα πρέπει να κάνει, δουλειά, θα πρέπει να σκεφτεί τι έκανε ο παπάς στην Τούμπα, θα πρέπει να σκεφτεί τι έκανε ο Μίτσιος στην Καλονή, θα πρέπει να σκεφτεί όλα αυτά και να δει με ποιος θα πορευτεί, αν θέλει να δείξει κάτι. Αλλά δεν θέλω να μπω στο να τους καθοδηγήσω στο τι πρέπει να κάνω, γιατί θα λένε ότι μηνύματα και τέτοια. Κάπου διαβάσαμε. Είπα και πάλι, ο καθένας που θα καθίσει έξω στον δρόμο που παρακολουθεί απλά τηλεόραση, ξέρει ποιοι από τους 25 πρέπει να φύγουν, γιατί έχουν δώσει κατ' επανάληψη δικαιώματα. Κατ' επανάληψη, έτσι, γιατί το να κάνει ένα λάθος ανθρώπινο σε ένα παιχνίδι, είτε είναι υπέρ είτε είναι κατά, δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν τα λάθη αυτά είναι μονόπλευρα, από τους ίδιους και υπέρ κάποιων. Κάπου είδαμε ότι ενημερώθηκαν οι διαιτητές λανθασμένα για τους νέους κανονισμούς. Έχει υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή σας? Καταρχάς ακόμη δεν ενημερώθηκαν οι διαιτητές, γιατί θα ενημερωθούν στα σεμινάρια που θα γίνουν αυτή τη βδομάδα. Κάτι που διεπέπεσε στην αντίληψή μου είναι ότι γράφτηκε ότι δεν διορθώθηκε ακόμη στο site της ΕΠΟ. Αυτό εντάξει, αν και έπρεπε να είχε διορθωθεί, αλλά δεν νομίζω ότι οι διαιτητές που θα μπουν το Σεπτέμβριο στα γήπεδα, τον Αύγουστο στα γήπεδα, θα είναι ενημερωμένοι πλήρως για όλες τις αποκρίσεις, οι οποίες είναι αρκετές. Ήδη εδώ στην ομάδα τους συζητήσαμε ήδη με τους παίχτες. Οι πιο σημαντικές που έτσι πρέπει να ξέρουμε κι εμείς 2-3 πράγματα παραπάνω? Άλλα είναι για καινούργιες μπελάδες, άλλα είναι εύκολα, ας πούμε. Δηλαδή, αν σας δώσω ένα παράδειγμα, στο ελεύθερο διαιτητή,
όταν ακουμπούσε η μπάλα στο έδαφος, ο παίκτης που έπαιρνε την μπάλα μπορούσε να συνεχίσει να την έχει στην κατοχή του. Mm-hmm. Τώρα αν την ακουμπήσει δεν μπορεί να την ξανακουμπήσει, γιατί αν την ξανακουμπήσει χωρίς να έρθει σε επαφή με άλλον παίκτη, είναι έμεσο εναντίον του. Μάλιστα. Το εναρτήριο λάκτισμα γίνεται από οποιοδήποτε σημείο του, θες να πάει μπροστά την μπάλα, θες να πας προς τα πίσω, κάποτε έπρεπε να πάει μόνο μπροστά. Ναι, ναι. Τώρα ας πούμε απλά να είναι εμφανή η κίνηση ας πούμε, που γίνεται. Mm-hmm. Ένας παίχτης που θα τραυματιστεί και ο αντίπαλός του θα πάρει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα. Δεν πρέπει πλέον να τον βγάλεις έξω από το γήπεδο. Μπορεί να δοθούν οι πρώτες βοήθειες μέσα στο γήπεδο. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά, είναι και σωστά τα περισσότερα είναι θετικά. Ένα άλλο που είναι πολύ καλό είναι στο ότι όταν έχει ένα μαρκάρισμα που είναι για κόκκινη, αν αφήσεις πλεονέκτημα και η μπάλα συνεχίσει να παίζει, ξέρω εγώ, και έρθει σε επαφή αυτός που έκανε το μαρκάρισμα με την μπάλα, είναι έμεσο εναντίον του. Γιατί σου λέει, κύριε, εσύ από τη στιγμή που έκανε την πράξη κίνηση από βλητέως, δεν έχεις δικαίωμα πλέον συμμετοχής. Μάλιστα. Είναι και άλλα πολλές λεπτομέρειες. Ο τερματοφύλακας είναι υποχρεωμένος πρέπει να έχει σταματημένη την μπάλα όταν σαν τερματοφύλακας τη διώχνει από τέρματος λάκτισμα δηλαδή που την πετούσαν και παίζανε. Σου λέω είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Μάλιστα. Κάποια είναι... όταν ο παίκτης ερχόταν από θέση offside και έπαιρνε την μπάλα στο άλλο γήπεδο. Ναι. Έπαιζαμε την μπάλα από εκεί που ήταν στο offside, από εκεί που ξεκινούσε. Τώρα θα την πας από την άλλη μεριά του γηπέδου. Δηλαδή το offside παίζεται, σου λέει, και στη μεριά της αντιπάλου ομάδος. Δεν το καταλάβαμε. Κάποτε γινόταν μια παλιά, έτσι. Η μπάλα δεν παίρνωσε όμως στο κέντρο. Ναι. Και ερχόταν ο παίχτης, ο επιθετικός από την αντίπαλο γήπεδο στο δικό του μισό και έπαιρνε την μπάλα. Ναι. Το offside το χτυπούσαμε από το σημείο που ξεκινούσε ο παίχτης για να πάει να πάρει την μπάλα. Μάλιστα. Τώρα θα το offside θα χτυπιέται από το σημείο που ο παίχτης θα κουμπάει την μπάλα. Μάλιστα, κατανοητό. Κατανοητό. Πολλές λεπτομέρειες τώρα έχουν ουσία, δεν έχουν. Εντάξει, ουσία που μετάδοση έχουμε αύριο, δεν ξέρουμε. Ναι. Κύριε Δεβεγγέλη, κρατάμε την αισιοδοξία που εκφράζεται ως ΠΑΕΠΑΟΚ ότι αυτά που γίνονται είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Νομίζω βέβαια ότι. Πάλι αυτοί οι τρεις θα είναι άτυχοι της υπόθεσης. Νομίζω ότι πάλι θα ασκηθούν φοβερές πιέσεις και πριν τις εκλογές και μετά. Άκου Δημήτρη, έχει φτάσει τόσο χάλια η κατάσταση, τόσο κάτω, που πιστεύω ότι αυτοί οι τρεις θα είναι λάθος τους αν δεχτούν την παραμικρή πίεση και δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Αν δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Γιατί αν κάνουν αυτό που πρέπει, όλη η Ελλάδα δεν θα τους ξεχάσει με τη θετική πλευρά. Αν δεν κάνουν, δεν τους ξεχάσει από την αρνητική πλευρά. Μάλιστα. Μακάρι. Μακάρι. Γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να το πούμε έτσι και θες, όπως το μιλάμε, να γίνουν μάγκες. Πρώτοι μάγκες. Ναι. Ο καθένας έχει κάποια όρια βέβαια. Και δεν έχουμε ξεφύγει από τα όρια. Οι απειλές και οι πιέσεις έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Πολλές από αυτές. Απλά υπάρχει και το αύριο. Και το αύριο είναι στις 7 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Να αισιοδοξείτε, είστε βέβαιος ότι θα αλλάξει η κατάσταση μετά τις 7 Οκτωβρίου. Απ' τη φύση μου είμαι αισιοδόξης. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλά. Να είστε καλά. Καλή τύχη στη μάθα μας αύριο γιατί χρειάζεται και την τύχη. Βέβαια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.